Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις. Εκεί σε ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Όπως επίσης μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Γενικότερα η ζαπονοτυρόπιτα του Everest είναι η καλύτερη για μένα, γιατί δεν έχει κόκκινη σάλτσα,
Έχει παραπάνω τυρί και είναι τέλεια. Αν δεν την έχετε δοκιμάσει, επιβάλλεται να την δοκιμάσετε. Λοιπόν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη από αυτήν που μου πήρε αίμα. Δεν ένιωσα το παραμικρό. Πρώτη φορά στα χρονικά δεν καταλαβαίνω βελόνα. Και εγώ τη στρέμω τις βελόνες. Κάποτε είχα φοβία και λιποθυμούσα όταν μου παίρναν αίμα. Τώρα το ξεπέρασα, πάλι καλά. Αλλά παιδιά, πραγματικά δεν κατάλαβα πότε μπήκε και πότε βγήκε η βελόνα. Μετά έκανα τις ακτινογραφίες, τελείωσα και με αυτό. Τώρα μου είπανε Παρασκευή θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα. Οπότε πριν πάω στο γιατρό θα πάρω τις εξετάσεις. Μόνο είχα εκκρεμεί μια μοριακή εξέταση αίματος, η οποία θα είναι σε 10 μέρες περίπου έτοιμη. Οπότε αυτό θα είναι σαν εκκρεμότητα. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω. Πάμε τώρα σπίτι και μετά έχω δουλειά. Δυστυχώς. Το βράδυ σκοπεύω να πάω στον πατέρα μου, οπότε ίσως ξανανοίξω την κάμερα και σας μιλήσω. Περιμένω το μεταξύ να πάρω και μια παραγγελία φοβερή με ρούχα που μου ήρθε. Είναι μια τεράστια παραγγελία. Θα τη χωρίσω σε δύο βιντεάκια. Η μία θα είναι καλοκαιρινό κόλ και η άλλη θα είναι χειμωνιάτικο. Πραγματικά ανυπομονώ γιατί το σήκωσα το μαγαζί. Και στο μέλλον θα ξαναπάρω από εκεί πέρα γιατί ό,τι έχουν μ' αρέσει πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα. Τα λέμε μετά. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα σήμερα είναι Τετάρτη. Έχω ξυπνήσει παιδιά μόλις. Είναι 7.30 ώρα. Νιστάζω τρελά. Και σήμερα έχω τις μαγνητικές. Έχω μεγάλη αγωνία. Νομίζω πρέπει να είμαι νηστική εντωμεταξύ. Δεν την παλεύω. Πεινάω πάρα πολύ ήδη. Αλλά τέλος πάντων, νιστάζω παιδιά. Νιστάζω πάρα πολύ. Όταν γυρίσω, 9.30-10 δεν ξέρω, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί, για δύο λόγους. Πρώτον, έχω να σας γυρίσω δύο βίντεο με τα ρουχαλάκια που μου ήρθαν από Creative. Και δεύτερον, 2.30 ώρα πρέπει να φύγω, γιατί 3.30 δουλεύω. Οπότε, παιδιά, δεν την παλεύω. Καθόλου. Αυτά τα λέμε μετά. Φιλάκια. Μόλις τελείωσα τις εξετάσεις και κόντεψε να με πάρει ο ύπνος πόσες φορές, παιδιά. Ρόμπα. Πραγματικά ρόμπα. Εν τω μεταξύ θα γινόμουν ακόμα πιο ρόμπα με μια γκάφα που έκανα. Είχα κλείσει το ραντεβού στη ιατρική διάγνωση και το είχα ξεχάσει. Μου είχε καρφωθεί ότι οι εξετάσεις μου είναι στην ιατρική της Γλυφάδας. Εκεί είχα κάνει τις ακτινογραφίες και τις εξετάσεις αίματος, οπότε για κάποιο λόγο μου καρφώθηκε ότι εκεί έχω και τις μαγνητικές. Λέω στον πατέρα μου, γιατί ο πατέρας μου με πήγε, του λέω πάμε, του λέω ιατρική. Ξεκινάμε να πάμε και περνάμε από τη ιατρική διάγνωση. Τώρα λέγεται ιατρογνώση, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, α, εδώ μου λέει ήταν η ιατρική διάγνωση. Και λέω, και παιδιά μου έρχεται φλασιά η κάρτα του γιατρού που μου έδωσε για την ιατρική διάγνωση, που μου το πρότεινε να κάνω εδώ πέρα τις μαγνητικές. Και λέω, Παναγία μου, εδώ είναι το ραντεβού μου. Λοιπόν, θα γινόμουν ξεφτύλα, γιατί θα πήγαινα στη ιατρική, θα έλεγα έχω ραντεβού 8.30. Θα μου λέγανε όχι, δεν έχετε ραντεβού. Θα τα βάζα μαζί τους ότι δεν γράψανε ποτέ το ραντεβού και ότι με γιώσανε. Και δεν ξέρω, παιδιά, αν θα μου ερχόταν ποτέ φλασιά ότι τελικά το ραντεβού ήταν αλλού. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Ξέκανα τις εξετάσεις και τώρα περιμένω την Παρασκευή τα αποτελέσματα. Τώρα πάμε για πρωινούλη, γιατί πεινάω, παιδιά, πεθαίνω της πείνας. Οπότε τα λέμε μετά. Που λέτε, γύρισα σπίτι, φάγαμε στο Coffee Island. Πήρα μια τυρόπιτα με γραβιέρα Κρήτης, πάρα πολύ ωραία, και το κοφιτσίνο μου κλασικά. Και σκέφτηκα τώρα να ανοίξω λίγο την κάμερα. Να πω δύο λόγια γενικότερα, αυτά που ήθελα βασικά να πω. Λοιπόν, καταρχήν αν δεν έχετε δει το προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει με τον ορθοπαιδικό, να το δείτε. Και κατά δεύτερον ήθελα να πω ότι ο λόγος που πήγα σε ρευματολόγο κυρίως ήταν γιατί δεν έμεινα τόσο ικανοποιημένη από τον πρώτο γιατρό, τον ορθοπαιδικό. Δηλαδή, τον είχα ρωτήσει κάποια πράγματα και απάντηση δεν μου έδωσε. Για παράδειγμα, τον ρώτησα για δισκοκύλες, τον ρώτησα για κάποια άλλα πράγματα, κάτι αυτοάνοσα που είχα διαβάσει και ήταν λες και δεν ήξερε να δώσει απάντηση. Αυτός είναι ο λόγος που πήγα σε ρευματολόγο. Συν που είχα διαβάσει γενικότερα στο ίντερνετ και για ρευματοπάθειες και όλα αυτά και οτιδήποτε είχα διαβάσει τέριαζε με την περίπτωσή μου.
Βέβαια δεν είναι καλό να διαβάζουμε από το ίντερνετ και να παίρνουμε από εκεί πέρα τις διαγνώσεις τέλος πάντων και να το παίζουμε γιατροί. Απλά μου μπήκε η ιδέα, απαντήσεις δεν πήρα από τον ορθοπαιδικό, δεν το συστήνω τελικά αυτό το γιατρό. Τον ρευματολόγο όμως το συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί πραγματικά μου πήρε όλο το ιστορικό, μου έγραψε full εξετάσεις, μου εξήγησε ακριβώς τη δομή του σκελετού μου, που σας είπα ότι είναι κατασκευασμένος λάθος δυστυχώς. Όλα είναι λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων, με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός και με στεναχωρεί το ότι δεν μπορώ να κάνω τις περισσότερες δουλειές που υπάρχουν, που έχουν ορθοστασία και βάρη. Παρ' όλα αυτά, τώρα με τον ρευματολόγο έκανα τις εξετάσεις που μου έγραψε, έχω τελειώσει με όλες τις εξετάσεις, ήταν ακτινογραφίες, τις έκανα, για να δούμε και τη δομή της λεκάνης, γιατί ο ορθοπαιδικός μου είπε δεν χρειάζεται να κάνεις. Ο ρευματολόγος μου είπε ότι πρέπει να κάνεις, λόγω της κατασκευής των ποδιών που είναι λίγο περίεργα. Όταν λέω λίγο περίεργα δεν φαίνεται και τόσο πολύ, απλά εντάξει, εγώ το βλέπω. Λοιπόν, επίσης ψάχνουμε για αυτοάνοσο και για άλλο λόγο. Λέγεται σπονδυλίτιδα, υπάρχουν και άλλα αυτοάνοσα που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους και ελπίζω να μην χρειαστεί καν να τα μάθω, αλλά τέλος πάντων. Για παράδειγμα, ο αυχέρας μου δεν λυγίζει τελείως, δηλαδή μ' είχε βάλει να κουμπίσω το πηγούνι εδώ πέρα στο λαιμό και εμένα δεν ακουμπάει, δεν φτάνει μέχρι κάτω. Η πλάτη μου δεν λυγίζει, δεν μπορώ να σκύψω δηλαδή και να κουμπίσω το πάτωμα. Όλα αυτά είναι περίεργα πράγματα γενικότερα, συνήθιστα. Οπότε γι' αυτό ψάχνουμε το οτιδήποτε και με τις εξετάσεις αίματος που έκανα. Έχει μια μοριακή η οποία κοιτάει κάτι τέτοια τέλος πάντων και κάτι άλλες εξετάσεις που δεν ξέρω και οι μαγνητικές που έκανα σήμερα. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Τώρα Παρασκευή θα πάρω τα αποτελέσματα από τις μαγνητικές μέσω mail, θα μου έρθουνε το μεσημέρι. Παρασκευή επίσης θα πάρω από τη βιοιατρική τις ακτινογραφίες, τα αποτελέσματα και τις εξετάσεις αίματος. Και νομίζω το μόνο που θα μας μένει θα είναι η μοριακή εξέταση αίματος που θα την πάρω την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα συνεχίσω το vlog μέχρι να τελειώσει το όλο θέμα τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ ο ρευματολόγος τώρα την Παρασκευή κλείνει και ξανανοίγει 20 κάτι του μήνα, οπότε δεν τον προλαβαίνω. Εν τω μεταξύ Παρασκευή δουλεύω, απόγευμα, οπότε δεν προλαβαίνω με τίποτα να τον δω αυτή τη βδομάδα. Οπότε το vlog αυτό θα κρατήσει, δηλαδή δεν θα σας δείχνω κάθε μέρα τι κάνω κλπ. Μπορεί παράλληλα να γυρνάω και άλλα vlog. Απλά θα σας δείξω οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό το θέμα τέλος πάντων και τα αποτελέσματα όταν τα πάρω και όταν πάω στο ρευματολόγο να σας πω ακριβώς τι μου είπε, τη διάγνωση κλπ. Και τι μπορούμε να κάνουμε για την περίπτωσή μου και όλα τα σχετικά τέλος πάντων. Οπότε σας κλείνω και τα λέμε τώρα την Παρασκευή με τα αποτελέσματα. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή σήμερα και όπως σας υποσχέθηκα θα σας ενημερώσω γενικότερα για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που βγήκανε όλα. Βγήκε και η μοριακή τελικά. Η εξέταση αίματος που σας είχα πει που θα αργούσε 10 μέρες, εν τέλει βγήκε και αυτή σήμερα. Πήρα τις ακτινογραφίες και μου ήρθε και σε mail τα αποτελέσματα από τις μαγνητικές. Να σας πω ότι έχω ήδη πάει και στο ρευματολόγο, του τα έδειξα, μου είπε ακριβώς τι και πώς και έκανα και την πρώτη μου φυσικοθεραπεία. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν είχα χρόνο να σας ανοίξω την κάμερα πριν πάω στο ρευματολόγο, γιατί πήγα βιοιατρική, τα πήρα και κατευθείαν έφυγα για ρευματολόγο. Οπότε δεν άνοιξα καθόλου κάμερα. Τώρα ήρθα σπίτι, είναι βράδυ και είπα να ανοίξω την κάμερα και να σας τα πω όλα. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινάμε πρώτα με τις αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν άπειρες, παιδιά. Λοιπόν, είναι όλα αυτά εδώ πέρα τα χαρτιά. Είναι στο σύνολο 8 σελίδες, νομίζω. Ναι, είναι 8 σελίδες. Λοιπόν, εν τέλει με βάλανε στη βιοιατρική, σας είπα νομίζω να κάνω και εξέταση ούρων εκεί πέρα, ενώ ήθελα να την αποφύγω. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αυτό να σας το είχα πει, εγώ δεν είχα ουροσυλλέκτη και μου δώσανε εκεί πέρα και το έκανα. Ήτανε ταπείνωση, παιδιά, πραγματικά. Δεν θυμάμαι καθόλου αν σας το είχα αναφέρει. Αλλά ήμουν στην τουαλέτα πόση ώρα και πάλευα να κατουρίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, η γενική εξέταση ούρων είναι μια χαρά. Η επόμενη εξέταση ήταν μια ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού.
Δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά από ό,τι μου είπε ο γιατρός, είναι καλό το ότι όλα βγήκαν εντάξει, μέσα στα πλαίσια τα φυσιολογικά. Λοιπόν, μετά είναι οι εξετάσεις σε ζάχαρο, μια χαρά, 87, ενώ τρώω τα πάντα όλα. Το ξέρετε, ουρία μια χαρά, κερατίνη, όλα αυτά τέλος πάντων. Κλασικά η χοληστερίνη μου είναι πιο ψηλή από το φυσιολογικό, είναι 205, ενώ το όριο είναι 200 και κανονικά πρέπει να έχεις 100 κάτι. Το ξέρω, αυτό είναι κληρονομικό από τη γιαγιά μου, πάντα είχα χοληστερίνη, πάντα θα έχω ό,τι δίαιτα και να έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί αναδιαστήματα εμένα που με βλέπετε έχω κάνει και δίαιτες. Η χοληστερίνη μου παραμένει στα ύψη, πάνω από το φυσιολογικό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι και είμαι και πολύ μικρή για να πάρω χάπι ακόμα για τη χοληστερίνη. Λοιπόν, απλά προσέχω όσο μπορώ. Λοιπόν, μετά η εξετάση για το σηκώτη μια χαρά. Τι άλλο. Η μοριακή που σας έλεγα είναι η HLA-B27. Είναι αρνητική, οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχω κάποιο αυτοάνοσο, κάτι που ψάχναμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, μετά οι άλλες αιματολογικές, τα λευκά, τα ερυθρά, όλα αυτά, η αιμοσφαιρίνη κλπ. Είναι όλα φυσιολογικά. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτι άλλο, ολικές πρωτεΐνες για την ηλεκτροφόρηση και αυτό μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Μετά κάτι άλλα περίεργα που δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Κάτι CRP, κάτι αντισώματα, κάτι αντιπυρηνικά αντισώματα, κάτι άλλα αντισώματα εκκλησίμων πυρηνικών αντιγόνων, δεν καταλαβαίνω, Χριστό, είναι όλα φυσιολογικά. Και ο θυροειδής είναι φυσιολογικός. Και ας έχω στον υπέρηχο όταν είχα κάνει πριν ένα χρόνο ή δύο, δεν θυμάμαι, μου είχε βγει ότι έχω χασιμότο. Παρ' όλα αυτά οι τιμές του θυροειδή, οι TSH και τα αντισώματα βγαίνουν πάντα φυσιολογικά. Το οποίο σημαίνει ότι στην παρούσα φάση είναι μια χαρά ο θυροειδής μου. Λοιπόν, και η βιταμίνη D είναι κάτω από το φυσιολογικό όπως πάντα. Γενικότερα δεν την απορροφάει ο οργανισμός μου, βγαίνω δεν βγαίνω στον ήλιο. Την πρώτη φορά που είχα ανακαλύψει ότι έχω έλλειψη είχα 9. Ενώ πρέπει να έχεις πάνω από 30. Ξεκίνησα και έπαιρνα συμπλήρωμα διατροφής σε βιταμίνης D. Ανεβαίνει πολύ αργά, υπερβολικά αργά. Μετά από 3 χρόνια έχω καταφέρει να την πάω 26. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν παίρνω κάθε μέρα τη βιταμίνη D. Κάποιες φορές την ξεχνάω. Αλλά τέλος πάντων ανεβαίνει πολύ αργά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εξετάσεις αίματος, ήταν όλες φυσιολογικές. Αυτό που μου είπε ο γιατρός βλέποντάς τις, πέρα από τη χοληστερίνη που εκεί πέρα ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα και τη βιταμίνη D την οποία τη φτιάχνουμε, εντάξει. Αυτό που μου είπε είναι ότι έχουμε αποκλείσει κάθε πιθανό ενδεχόμενο να έχω κάποιο αυτοάνοσο, το οποίο θα ήταν πολύ σοβαρό, γιατί θα ήθελε αντιμετώπιση τέλος πάντων, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, φαντάζομαι κάποια φαρμακευτική αντιμετώπιση, προκειμένου να μην εξελιχθεί όλο αυτό και να οδηγήσει σε κάποιο είδους αναπηρία. Λοιπόν, οπότε, όλες αυτές οι εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Πάμε τώρα στις ακτινογραφίες, λεκάνης και τι άλλο είχα κάνει. Λοιπόν, λεκάνης ισχύων η μία και θώρακος η άλλη. Λοιπόν, του θώρακος χωρίς σαφή εικόνα εστιακής αλλίωσης από το πνευμονικό παρένχυμα, πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες υγρού, καρδιοθωρακικός δείκτης φυσιολογικός. Μια χαρά. Και ο γιατρός μου είπε ότι είναι άριστης εξετάσεις. Και λεκάνης ισχύων είναι όλα πάλι καλά. Λέει διάφορα τώρα εδώ πέρα. Αλλά είναι μια χαρά όλα. Λοιπόν, δεν τα καταλαβαίνω τώρα και να σας τα διαβάσω δεν θα καταλάβετε, Χριστό. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι οι εκτινογραφίες. Αυτή είναι της λεκάνης. Όσο φαίνεται τέλος πάντων, γιατί φαίνομαι και εγώ από πίσω. Και αυτή εδώ πέρα είναι του θώρακα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Όσο εδώ παιδιά μου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι στις μαγνητικές. Λοιπόν, στο κινητό της έχω τις εξετάσεις. Να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι έχει νόημα να σας διαβάσω όλα αυτά τα κατεβατά, λέει πάρα πολλά. Θα σταθώ εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, απεικονίζεται σχολίωση της οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης με το κυρτό προς τα δεξιά,
με υποσημενόμενη επίταση της λορδώσεως. Μετά υπάρχει, λέει, πρόσθεα ολίσθηση του 0,4 επί του 0,5 σπονδύλου, χωρίς σπονδυλόλυση. Σπονδυλόλυση νομίζω είναι κάταγμα, δηλαδή εγώ δεν το έχω πάθει από χτύπημα, αλλά από ό,τι μου εξήγησε ο γιατρός το έχω πάθει από βάρη. Δηλαδή έχει ολισθήσει ένας σπόνδυλος προς τα μπροστά και αυτό δημιουργήθηκε από βάρη. Και μαντέψτε από τι βάρη δημιουργήθηκε. Εγώ στη ζωή μου δεν έχω σηκώσει ποτέ βάρη γενικότερα. Μόνο σε αυτή την τελευταία δουλειά. Εκεί το έπαθα. Λοιπόν, μετά λέει διάφορα. Διάφορα. Και μετά λέει ότι απεικονίζεται κεντρική μετάση επί τα δεξιά κύλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου στο επίπεδο θ11-θ12. Αυτό τι σημαίνει? Στη θωρακική μοίρα, δηλαδή στο ύψος του θώρακα, στους δύο τελευταίους σπόνδυλους, ανάμεσα υπάρχει μία κύλη. Μου λέει δεν είναι προχωρημένη ή κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν ανησυχούμε πολύ. Απλά πρέπει να προσέχω μην χειροτερέψει αυτή η κύλη. Πώς θα προσέξω? Όπως και για την ολίσθηση. Α, και τα δύο έχουν δημιουργηθεί από βάρη, και η ολίσθηση και η κύλη. Και πρέπει να προσέξω το εξής. Όχι βάρη, όχι ορθοστασία. Και να κάνω, μου είπε, ραχιαίους και κοιλιακούς, που εγώ κοιλιακούς δεν μπορώ να κάνω με τίποτα. Και του το είπα αυτό του γιατρού και του λέω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί μου λέει πρέπει να γυμνάσω αυτή την περιοχή χωρίς όμως να την επιβαρύνω με βάρη, δηλαδή μην πάω στο γυμναστήριο και κάνω βάρη, να κάνω ό,τι αντέχω, ό,τι μπορώ, ελαφριά πράγματα, για να ενδυναμώσω τη μέση και το θώρακα. Και μου είπε ότι ο ένας τρόπος είναι γυμναστήριο, που είναι πιο εύκολη η κοιλιακή κυραχία με τα μηχανήματα, και ο άλλος τρόπος είναι το κολύμπι, εννοείται, και ο άλλος τρόπος είναι και η φυσικοθεραπεία, στην οποία γίνεται ενδυνάμωση. Είναι στα παθητική γυμναστική, κάπως έτσι μου το εξήγησε. Θα επανέλθω στη φυσικοθεραπεία, να σας πω και για την άλλη μαγνητική που έκανα. Λοιπόν, τώρα λέει διάφορα εκεί πέρα, αυτό που μας νοιάζει είναι ότι απεικονίζονται υποσημενόμενα στοιχεία ειδήματος υπαρθρικά σε αμφότερες τις ιεραλογόνιες αρθρώσεις, αφορούσες κυρίως πτέρυγες των λαγωνίων και ως επιτοπλίστων επί τα αριστερά στην κάτω αρθρική επιφάνεια. Τα υπόλοιπα που λέει, παιδιά, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αυτό που καταλαβαίνουμε εδώ πέρα είναι ότι πρέπει σε 6 μήνες να ξανακάνω μία μαγνητική στη λεκάνη, στις ιεραλογόνιες αρθρώσεις όπως λέγονται, γιατί υπάρχει είδημα τώρα, δηλαδή είναι πρισμένο από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μου εξήγησε ο γιατρός. Δεν όμως μου είπε ότι από τις αιματολογικές εξετάσεις δεν φαίνεται κάποια φλεγμονή. Άρα, μπορεί να είναι πρισμένες εμένα οι αρθρώσεις αυτές, είναι οι αρθρώσεις που ενώνουν λεκάνη με σπονδυλική στήλη. Λοιπόν, μπορεί να είναι πρισμένες εμένα, αλλά δεν έχουν μέσα υγρό, δεν έχουν φλεγμονή. Όμως θέλει παρακολούθηση να δούμε πώς αυτό το πράγμα εξελιχθεί στο μέλλον. Αυτά μετά λέει διάφορα εκεί πέρα και η μαγνητική για τη λεκάνη έδειξε και μία τεράστια κύστη στη δεξιά οθήκη διαμέτρου 5 εκατοστών με πεπαχισμένο τείχωμα. Και λέει και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, για τις οθήκες. Θα τα δούμε σε μελλοντικό βίντεο, όταν πάω στη γυναικολόγο. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάποιες ενοχλήσεις και διάβασα ότι άμα έχεις μεγάλη κύση στην οθήκη, μπορεί να σου δημιουργεί πρίξιμο στην κοιλιά. Και η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα με την κοιλιά εγώ το έχω τα τελευταία 2 χρόνια που είναι πρισμένη μεγάλη. Οπότε είναι πολύ πιθανό να το έχω γι' αυτό το λόγο. Anyway, αυτό το αφήνουμε. Πρέπει να πάω σε γυναικολόγο, πρέπει να βρω άμεσα μία, να πάω αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται, να κάνουμε και υπέρηχο τέλος πάντων, να κάνω και ένα test pap κλπ. Και να δούμε τι γίνεται με την κύστη. Θα σας ενημερώσω εννοείται σε μελλοντικό βίντεο. Απλά εντάξει, ήθελα να σου το αναφέρω και αυτό ότι βρέθηκε. Μετά μου είπε ο γιατρός λοιπόν για τη φυσικοθεραπεία, να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Μου είπε ότι είναι καλό να κάνω, ότι σου δικαιολογεί το ΙΚΑ μέχρι και 4 πακέτα το χρόνο, κάθε πακέτο περιλαμβάνει 10 συνεδρίες και η συμμετοχή σου με το ΙΚΑ είναι 15 ευρώ και για τις 10, δηλαδή 1,5 ευρώ η κάθε μία συνεδρία. Και μου λέει, κάνουμε και εμείς εδώ πέρα, μου λέει, να ξέρεις, πληρώνεις 15 κανονικά
γιατί έχει μια κοπέλα που τις κάνει και μου λέει, άμα σε ενδιαφέρει μπορείς να τα κάνεις και εδώ, αλλιώς πας εσύ όπου θέλεις. Εγώ λέει, σου τις γράφω. Μου τις γράφει και του λέει, θα τις κάνω εδώ. Και ρωτάει την κοπέλα εκείνη την ώρα και της λέει, έχεις ραντεβού τώρα? Και του λέει, ναι. Εννοούσε διαθέσιμο ραντεβού. Και με πήρε, παιδιά, και έκανα την πρώτη φυσικοθεραπεία και ήταν τέλεια, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα σε όλο το σώμα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μου γράψει όλο το σώμα. Μου είπε η κοπέλα ότι όταν τελειώσω αυτό το πακέτο να μου γράψουν και για τα υπόλοιπα, δηλαδή αφιένα, πλάτη και τέτοια. Μήπως δεν γίνεται όλα μαζί ταυτόχρονα, δεν δικαιολογείται από το ΙΚΑ, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα αυτό που κατάλαβα είναι ότι μου γράψε πρώτα για μέση, επειδή εκεί πέρα έχω την ολίσθηση και είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Και η μέση επίσης χρειάζεται ενδυνάμωση, μου είπε ο γιατρός. Οπότε με την φυσικοθεραπεία δημιουργείς μια ενδυνάμωση. Πρώτα με έβαλε 10 λεπτά σε ένα μηχάνημα, το οποίο ήταν κάτι βεντουζάκια πίσω στην πλάτη, χαμηλά στη μέση, τα οποία δημιουργούσαν κάτι δονήσεις. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Στο δυνάμωνε κιόλας όσο το αντέχεις, όσο πιο δυνατό τόσο το καλύτερο. Το δεύτερο στάδιο μετά ήταν άλλα 10 λεπτά με μία λάμπα λέιζερ, κάτι τέτοιο που δημιουργούσε θερμότητα. Δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε, αλλά ήταν ωραία η αίσθηση. Και το τρίτο στάδιο ήταν άλλα 10 λεπτά μασάζ. Παιδιά, είχα χαλαρώσει τόσο πολύ, δεν ήθελα να σηκωθώ. Ήταν τέλειο. Σηκώθηκα, έκανα τα άπειρα κράκ στη μέση. Φοβερή αίσθηση, πραγματικά. Και τώρα Δευτέρα έχω την επόμενη συνεδρία και ούτω καθεξής μετά θα έχουμε 2 συνεδρίες περίπου τη βδομάδα. Μέχρι να τελειώσει αυτό το πακέτο και μετά να πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, τα νέα μου. Ο γιατρός καταπληκτικός, πραγματικά. Τον λάτρεψα. Δηλαδή είναι πολύ καλός γιατρός, ασχολείται πραγματικά μαζί σου, τα εξηγεί όλα με κάθε λεπτομέρεια. Καμία σχέση με τον άλλο γιατρό που είχα πάει, τον ορθοπαιδικό, τον οποίο τελικά δεν το συστήνω για κανένα λόγο. Γιατί εκείνος θεωρώ ότι οι καλές κριτικές που είχε στον Dr. Anytime ήταν επειδή είναι καθησυχαστικός, σου λέει δεν έχεις τίποτα, πήγαινε σπίτι σου και μια χαρά. Πολλοί έχουν την ανάγκη να ακούσουν κάτι τέτοιο. Απλά εγώ επειδή έβλεπα ότι έγραφε κάποια πράγματα, θυμάστε στο πρώτο βίντεο το προηγούμενο με τον ορθοπαιδικό, επειδή έγραφε κάποια πράγματα, λέω δεν μπορεί, δηλαδή μου απαγορεύει τα βάρη, αλλά δεν μου εξηγεί και τι έχω. Εδώ για τους κολλίους δεν μου λέγε καλά-καλά. Τον ρώταγα αν έχω κύλι και μου έλεγε μη στέκεσαι σε λέξεις. Σας τα είχα πει και αυτά και νομίζω και σε αυτό το βίντεο. Απλά είναι πολλές μέρες και ξεχνάω. Αλλά τέλος πάντων δεν ήμουν ικανοποιημένη από εκείνον, οπότε θα πηγαίνω σε ρευματολόγο από εδώ και πέρα. Σε 6 μήνες πρέπει να ξαναπάω για τη μαγνητική σιλεκάνη. Και γενικότερα θα πηγαίνω τακτικά, γιατί θέλω να κάνω και τις φυσικοθεραπείες και όλα αυτά. Τώρα, παιδιά, έχω το άγχος για τη γυναικολόγο. Τέλος πάντων, σταματάω εδώ, αρκετά σας έπριξα. Βλέπω ότι μιλάω ήδη 16 λεπτά. Και αυτά είναι για την Παρασκευή. Υπάρχουν και πόσες άλλες μέρες που σας έχω μιλήσει για το ρευματολόγο που δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πόσο έχουν βγει εκείνα τα βιντεάκια. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Σίγουρα δεν ήταν από τα ευχάριστα vlog που σας δείχνω κάποια βόλτα, κάτι που αγόρασα ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Αλλά αν βοήθησε έστω και ένα άτομο να το πάρει απόφαση να πάει σε κάποιο γιατρό για κάποιο πράγμα που τον απασχολεί, ή αν πονάτε στο σώμα σας, στο σκελετό σας, ξέρω εγώ, πηγαίνετε σε ένα γιατρό, είτε ορθοπαιδικό είτε ρευματολόγο. Δηλαδή, μην τα αφήνετε τα θέματα υγείας, να κάνετε και τα check-up σας. Να είδατε, εγώ το αμέλησα, δεν πήγα σε γυναικολόγο και τώρα έχω βρεθεί με κύστη 5 εκατοστών. Να πηγαίνετε σε γιατρούς, να κάνετε κάθε χρόνο check-up και γυναικολογικό έλεγχο στις γυναίκες και αιματολογικές εξετάσεις. Και εύχομαι, παιδιά, τα αποτελέσματα να είναι πάντα τέλεια. Αλλά η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, οπότε καλό είναι να πηγαίνουμε όλοι σε γιατρούς. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω γενικότερα για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο με διάφορες ερωτήσεις. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα.